Κραν Μοντάνα τελείωσε, με άδοξο μάλιστα τρόπο. Ωστόσο, οι αντιπαραθέσεις δεν λένε να κοπάσουν παρά το γεγονός πως κοινή είναι η θέση πως για το ναυάγιο ευθύνεται η τουρκική αδιαλαξία. Στο επίκεντρο των μαχών το κεφάλαιο ασφάλεια και εγγύησης. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Super Sport FM, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε επί του θέματος. Δεν ήταν η δική μας προσέγγιση μηδέν εγγυήσεις και μηδέν στρατεύματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η θέση μας είναι κατάργηση της ειδικής εγγύησης και των παραβατικών δικαιωμάτων από την πρώτη ημέρα και χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων. Οι νέες δηλώσεις Χριστοδουλίδη προκαλούν την αντίδραση του υποψήφιου για την Προεδρία Νικόλα Παπαδόπουλου. Προφανώς με τέτοιες δηλώσεις θέλουν να στείλουν το μήνυμα πως είναι έτοιμοι να αποδεχθούν στρατό και εγγύησεις μετά τη λύση. Θεωρούμε ότι τέτοιες θέσεις αντιστρατεύονται της βούλησης και των επιδιώξεων του κυπριακού ελληνισμού. Την θέση Παπαδόπουλου στήριξαν με ανακοινώσεις τους και τα κόμματα που τάσσονται υπέρ της υποψηφιότητάς του, ΕΔΕΚ και Αλληλεγγύη. Στις δηλώσεις του Προέδρου του ΔΥΚΟ τοποθετήθηκε εκ νέου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ελλείψη επιχειρημάτων και εναλλακτικών συγκεκριμένων προτάσεων με προφανή στόχο την εξυπηρέτηση προεκλογικών σκοπιμοτήτων και τη δημιουργία εντυπώσεων, ορισμένοι οδηγούνται αβασάνιστα σε ερμηνείες και δηλώσεις που δύναται να ενισχύουν την τουρκική επιχειρηματολογία. Οι θέσεις με την Αθήνα είναι κοινές, καταλήγει ο Νίκος Χριστοδουλίδης.